φίλες και αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, μέσα από την οποία επιδιώκουμε να προβάλλουμε ακόμα καλύτερα, πιο έντονα και πιο τεκμηριωμένα τη θέση μας για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου και της παραλίας του Ελληνικού. Μέσα από τις εργασίες της ημερίδας μας, με την ιδιαίτερη συμβολή των επιστημόνων, αλλά και των εκπροσώπων φορέων και συλλογικότητων και των πολιτών, επιδιώκουμε να αναδειχθούν βασικά δύο ζητήματα. Το πρώτο, ότι η δική μας πρόταση είναι ακριβώς αυτή που πραγματικά συμβάλλει στην ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη υπέρ της κοινωνίας, με προστασία του περιβάλλοντος, με βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές, με σημαντική θετική συμβολή στην οικονομία της περιοχής και ευρύτερα της Αθήνας, που θα προσελκύει πλήθος επισκεπτών, ντόπιων και ξένων, σε έναν όμορφο τόπο, πολιτισμού, αθλητισμού, έρευνας και εκπαίδευσης, αναψυχής, εύκολο και ελεύθερο στην πρόσβασή του. Αντίθετα, η πρόταση της κυβέρνησης δεν είναι παρά ένας κρίκος στη γενικότερη πολιτική της που καταστρέφει αυτή την ανάπτυξη και υποτάσσει τα πάντα στις ανάγκες της αγοράς, όπως λένε. Δηλαδή στις αλόκοτες ανάγκες μιας ελάχιστης μειοψηφίας που έχει στα χέρια της το συντριπτικά μεγάλο μέρος του πλούτου και της δύναμης για να το διατηρεί και που επιφυλάσσει στο λαό και την νεολαία το ρόλο του υποταγμένου ζητιάνου που θα απλώνει το χέρι για ένα πιάτο φαΐ. Το δεύτερο που θέλουμε να αναδείξουμε από τη σημερινή ημερίδα είναι ότι η πρότασή μας είναι ρεαλιστική, είναι εφικτή, είναι πραγματοποιήσιμη. Είναι δυνατόν να εξευρεθούν και να διατεθούν οι μετρημένοι, χωρίς καμία σπατάλη, αναγκαίοι πόροι για τη δημιουργία και συντήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Ξεκινώντας από τώρα, από σήμερα και σε ένα βάθος 10, 15, 20 χρόνων. Αντίθετα, η πολιτική των κυβερνήσεων έχει σπαταλήσει ήδη μία δεκαετία. Είτε παρουσιάζοντας διάφορες προτάσεις ή σχέδια επί χάρτου, είτε με ψεύτικες υποθέσεις, είτε με αδράνεια, προσπαθώντας πάντοτε να πείσει για τις καλές της προθέσεις και για τον μονόδρομο των επιλογών της. Έχει σπαταλήσει επίσης σημαντικούς πόρους η πολιτική των κυβερνήσεων. Όχι γενικά, σημαντικούς πόρους που έχουν πέσει σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, το αεροδρομίο και της παραλίας, την περίοδο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών πόρων, των αγώνων, είτε σημαντικούς πόρους που έχουν αντληθεί από αυτό το χώρο, την περίοδο μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι μεγάλη δηλαδή η ευθύνη των κυβερνήσεων από το 2000 περίπου και μετά για τη σπατάλη χρόνου και πόρων που έχουν κάνει στο χώρο αυτό. Και τώρα έρχονται και προσπαθούν να φορτώσουν αυτή την ευθύνη σε εμάς. Και μας λένε, μα γιατί αντιδράτε στην αξιοποίηση? Θέλετε να μένει έτσι ο χώρος αναξιοποίητος? Σας αρέσει να μένει έτσι και να ρημάζει? Μα γιατί μας ζητάτε να φτιάξουμε ένα μητροπολιτικό πάρκο? Μπορούμε να σπαταλήσουμε πόρους που δεν έχουμε? Τους ξέρουμε καλά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας. Θα μας βάλουν απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Ξέρουμε επίσης ότι για αυτούς ισχύει ότι όπου δεν πίπτει ο λόγος, πίπτει η ράβδος. Το έχουμε ζήσει και το ζούμε καθημερινά αυτό. Όμως εμείς δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν θα υποταχθούμε στη δύναμή τους. Πιστεύουμε πολύ σε κάτι που έχει πει ένας μεγάλος άνδρας, σε όσο δύσκολη θέση και να βρεθείς, μη χάσεις την πίστη σου ότι τελικά το δίκιο θα νικήσει.